Ένα, δύο, τρία. Λατινικό! Ευχαριστούμε την εφημερίδα Λεμεσού που μας προέβαλε για το μεγάλο τελικό και ευχόμαστε αύριο να έρθουμε εδώ πέρα κατά το Ζωτήπελ. Καλοκαίρι σε εφημερίδα Λεμεσού φιλοξενούμε την ομάδα Μπελόσφαιρας του Ναϊδίου Λυκείου Λεμεσού. Γεια σας. Γεια σας. Ενημερωθήκαμε ότι έχετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Βρίσκεστε στο μεγάλο τελικό, τον αυριανό μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Λάρνακα, στο Κύλι. Θέλουμε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για την πορεία που φτάσατε μέχρι τον μεγάλο τελικό. Ήταν μια μεγάλη πορεία που είχαμε. Παίξαμε τα πρώτα μάτς περίπου 5 και ήταν, εάν χάναμε 2 μάτς, αποκλειστό μάτς, ήταν από το Παρχιακό, ναι. Και πήγαμε στον τελικό επαρχιακού που νικήσαμε τον Γκράμμα Σκουλ Λεμεσού 3-0. Και από εκεί πήγαμε στο Πανκύπριο που δεράμε το πρώιμη τελικό και το ημιτελικό εναντίον της Πάφου και των Αγίου Γεωργίου Λάρνακας. Και προκριθήκαμε στον τελικό Πανκύπριο που έχουμε όλη αγωνία για το μάτς, επειδή τελευταίο μάτς το πήραμε πέρσι, θέλουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας και θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι που θα παίξουμε αύριο. Η ομάδα είναι πανέτοιμη για αύριο, έχουμε κάποια προβλήματα, είτε τραυματισμούς είτε κάτι. Κάποιους τραυματισμούς έχουμε. Εντάξει, προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε και όλοι μαζί είναι ενωμένοι. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε τον τίτλο για ακόμα μια χρονιά. Ο λόγος της επιτυχίας της ομάδας, πού βασίζεται? Στις πολύ ωραίες προπονήσεις, καθημερινές προπονήσεις, ότι έχουμε έναν καλό προπονητή ο οποίος μπορούμε να επικοινωνούμε καλά μαζί του. Αυτά πιστεύω. Ο προπονητής εκτός από προπονήση είναι και φίλος σας? Είναι αρκετά φίλος μας, μας βοηθάει στη καθημερινή προπονήση να βελτιωνόμαστε και τα πάμε πολύ καλά μαζί μας. Η προσωπική σου γνώμη, τι είναι αυτό που έκανε την ομάδα να δέσει ως ομάδα πρώτα και να φτάσει στον τελικό και να διεκδικεί με μεγάλες πιθανότητες τον τίτλο? Μαζευτείαμε ότι σαφείο σχολείο. Είμαστε φίλοι, κάνουμε πολλές προγραμμίσεις και βοηθήσει μας να πάμε στον τελικό. Στο αθλητικό σχολείο ήταν, ασχολείστε όλοι με τον αθλητισμό εδώ και χρόνια. Σας βοηθά το γεγονός ότι υπάρχει το αθλητικό σχολείο? Βοηθά μας υπέρ αρκετά, επειδή κερδίζουμε 3 φορές την εβδομάδα μια έξτρα προγραμμίση 2 ώρες πριν να πάει στο σχολείο. Και βασικά η ατμόσφαιρα στο αθλητικό σχολείο είναι πολύ ωραία, επειδή όλη μέρα είμαστε με αθλητές, μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους, να μοιραστεί ο ένας τις γνώσεις του άλλου και αποκτούμε έτσι μια πολύ καλή αθλητική ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία. Υπήρχε ένα περιστατικό για τον τελικό. Φαντάζομαι από την αντίπαλη ομάδα. Υπήρχαν κάποια σχόλια, κάποια πράγματα στο Facebook, να μας πείτε κάτι. Βασικά είχαν κάποιες προκλήσεις μέσω διαδικτύου. Εντάξει, εμείς αγνοούμε αυτές τις προκλήσεις. Συνεχίζουμε με το στόχο να πιάνουμε το πράσινο, το κύπελλο. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στον αθλητισμό? Έψουμε ότι η Λόρνα είναι αντί του αθλητισμού. Εμείς ούτε τα κάνουμε, ούτε τα αφαντούζουμε. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασχολούμαστε με αθλητισμό. Κάμε να πούμε, ας πούμε, πρέπει να είμαστε αισιοδόξοι. Εντάξει. Ένα μήνυμα που θέλω να στείλετε έτσι στον κόσμο της Λεμεσού για να σας στηρίξει αύριο στον τελικό. Η ώρα είπαμε είναι η ώρα 11, έτσι. Ναι. Η ώρα 11 στο γήπεδο, στο Κύλι. Και θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα, να πείτε ένα μήνυμα προς τον κόσμο μέσω της εφημερίδας του Λεμεσού. Εμείς προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει μαζί να μας βοηθήσει για το στόχο μας που έχουμε. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Και όσο και πολλοί κόσμος έρθει, τόσο και πολύ είναι δύναμη για μας. Και εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τον τίτλο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε ξανά, αύριο ο αγώνας θα είναι στις 11 το πρωί και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ναι, ελεύθερη.